Την οργάνωση του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού «Η Ελιά της Ειρήνης» με συμμετοχή νέων από την Ουκρανία, την Αρμενία, τη Μολδαβία και άλλων χωρών πραγματοποιεί ο Δήμος Σερών από τις 21 μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου. Στο φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν 250 παιδιά για 6 ημέρες. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και επίσκεψη των παιδιών σε τουριστικά αξιοθέατα του νομού Σερών. Στους διαγωνιζόμενους θα προσφερθούν κύπελα και μετάλλια και θα δοθούν βραβεία στους νικητές. Ο Δήμος Σερών συνεχώς επενδύει στον τουρισμό, δημιουργώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας. Τα ωφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά, αφού εκτός από την επικοινωνία με πολίτες άλλων χωρών, τονώνεται κατά τις ημέρες του φεστιβάλ και η τοπική αγορά, τόνισε ο κύριος Γρηγοριάδης. Από 21 έως 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Σερών το δεύτερο φεστιβάλ μουσικής και χορού «Η Ελιά της Ειρήνης» με συμμετοχή νέων από Ουκρανία, Αρμενία, Λευκορωσία, Μολδαβία και άλλων χωρών. Στο φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν περίπου 200 έως 250 παιδιά και οι δαπάνες φιλοξενίας, διαμονής και διατροφής για 5 ημέρες και 5 νύχτες θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και επίσκεψη των παιδιών σε τουριστικά αξιοθέατα του νομού Σερών. Ο Δήμος Σερών συνεχώς επενδύει στον τουρισμό, δημιουργώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας. Τα ωφέλη που προκύπτουν από τα πολλαπλά, αφού εκτός από την επικοινωνία με πολίτες άλλων χωρών, τονώνεται η τοπική μας αγορά κατά τις ημέρες του φεστιβάλ. Να υπενθυμίσω ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχα επισκεφθεί την πόλη της Οδυσσού κατόπιν προσκλήσεως για να παρακολουθήσω αντίστοιχο φεστιβάλ νέων, μουσικής και χορού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκα με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Ουκρανία, την κυρία Δέσποινα Κουκουλοπούλου, και συζητήσαμε την ενδεχόμενη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων των δύο περιοχών, της Οδυσσού και των Σερών. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συναντήσω εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανωτές παιδικών φεστιβάλ και συζητήσαμε επίσης θέματα συνεργασίας των δύο περιοχών.